Θέλω να πω το εξής τώρα. Έχετε κάνει μια πολύ ωραία δουλειά. Από αυτά που μας λέτε, από αυτά που μας λες και από αυτά που βλέπουμε. Ενδιαφέρον του κόσμου υπάρχει εδώ από τους Τριλιανούς. Το καλό είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από μη Τριλιανούς. Και αυτό ήταν αυτό το οποίο, αυτό ήταν ο σκοπός μας. Ναι. Γιατί οι Τριλιανοί λίγος πολύ ξέρουν η ιστορία τους, την έχουν πει στα παιδιά τους και προχωράνε. Το ενδιαφέρον ήταν να το μάθουν και οι υπόλοιποι κάτοικοι της Δραφίνας και εκτός Δραφίνας. Έχουμε πετύχει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να επισκέπτονται το σπίτι όλων των βαθμίων τα σχολεία, καπί, διάφοροι σύλλογοι πολιτιστικοί, είτε μικρασιάτικοι είτε όχι, και έτσι έχουμε, μπορώ να πω, πάντα φυσικά προ-κορονοϊού, είχαμε κάθε εβδομάδα και κάποια επίσκεψη από τέτοιους συλλόγους και τέτοιες ομάδες. Σημαντικό ήταν ότι το 2019 είχαμε και μια επίσκεψη από μια ομάδα Κινέζων που είχαν έρθει στο Δήμο Ραφίνας και ενδιαφέρθηκαν για το λαογραφικό κομμάτι. Μεταφραστεί με διερμηνία βέβαια. Εντάξει, τα ποσά είναι τεράστια όσον αφορά τους κατοίκους, έτσι. Δηλαδή, όσο ήταν η Ελλάδα, ήταν μια πόλη δική τους εκεί. Βέβαια, εντυπωσιάστηκαν από αυτή την ιστορία και από αυτά τα οποία είδαν, όπως βέβαια και ο κάθε επισκέπτης. Φροντίζουμε πάντα να είμαστε όπως ήμασταν από τις πρώτες μέρες. Κερνάμε τον κόσμο, τον φιλοξενούμε και τους εξιστορούμε όλη αυτή την ιστορία που συζητάμε τώρα και με περισσότερες λεπτομέρειες που όλοι θέλουν να μάθουν πώς ξεκίνησε από εκεί η καταστροφή και πώς έφτασαν εδώ. Πάμε τώρα στις δράσεις που κάνετε, γιατί γνωρίζουμε ότι είσαστε ένας σύλλογος που δεν στέκεται πουθενά. Πάντα οργανώνετε κάτι, πάντα κάτι κάνετε, πάντα προγραμματίζετε κάτι. Εντάξει, υπάρχει αυτή η συγκυρία τώρα του κορονοϊού. Εντάξει. Που κάποια στιγμή θα τελειώσει, ελπίζω. Οπότε, τι είχατε στο μυαλό σας και δεν έγινε ή τι προγραμματίζετε από εδώ και πέρα? Να σας πω το τι γινόταν μέχρι τώρα. Ο Σύλλογος παρίσταται σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ραφίνας και όχι μόνο. Θα σας πω μετά για το όχι μόνο. Σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου Ραφίνας, είτε είναι πολιτιστικές είτε θρησκευτικές. Τον τελευταίο χρόνο, εκτός από τις γνωστές παρελάσεις και τις λιτανίες που γίνονται, είχαμε την τιμή να είμαστε ο μοναδικός σύλλογος, ο οποίος ήταν στην ομάδα που ήρθε η πυραβλάκατος του λιμενικού σώματος και πήγαμε στην Άνδρο και φέραμε τα οστά του Αγίου Νικολάου. Αυτό ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας, για το σύλλογό μας. Ήμασταν η πρώτη αποστολή που εδώ και τα τελευταία χρόνια παραλαμβάνει το Άγιο Φως από το Μεγάλο Σάββατο από το αεροδρόμιο των Αθηνών και με τους ιερείς μας το φέρνει στην Παντοβασίλισσα και τιμητικά ο πατέρας Δημήτριος μας δίνει και την αφή της πρώτης καντήλας της Παντοβασίλισσας. Από εκεί και πέρα έχουμε οι εκδηλώσεις, άλλες εκδηλώσεις. Γίνονται, όπως σας είπα, οι δεξιώσεις εδώ και όλα αυτά τα τιμητικά που γίνονται για τους παλιούς και τους νέους κατοίκους. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος, παρόλο είμαστε τελευταίοι στο χώρο, στην ημέρα μικρασιατικής μνήμης 14 Σεπτέμβρη που γίνονται εκδηλώσεις στην Μητρόπολη Αθηνών. Είμαστε, η σημαία μας είναι η πρώτη σημαία που μπαίνει πάντα και τιμούν τον πρόεδρο δίνοντας του θέση δίπλα στους βουλευτές. Είμαστε η ομάδα γύρω στα 17 με 20 άτομα, ντυμένα τα παιδιά μας που παρίστανται εκεί. Η σημαία μας είναι η πρώτη που ξεκινάει από τη Μητρόπολη την παρέλαση με σκοπό την κατάδεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνού Στρατιώτου, όπου και εμείς όπως και οι άλλοι σύλλογοι καταθέτουμε στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη για τη μνήμη όλων αυτών που έπεσαν στην μικρασιατική καταστροφή. Η συγκίνησή μου, γιατί το έχω κάνει τα τελευταία χρόνια, είναι τεράστια και κάθε φορά είναι πρωτόγνωρη. Ένας απλός πολίτης να έχει την τιμή να καταθέτει στεφάνι στο μνημείο του Άγνωστο Στρατιώτη. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, αυτό τα λέει όλα μόνο του.
Τώρα αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με το Δήμο Ραφίνας και το διαδικτυακό κανάλι On Camera ετοιμάζουμε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο εξιστορεί τον τρόπο και το πώς έφυγαν από τη Μικρά Ασία και έφτασαν στη Ραφίνα. Είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα παιχτεί, ελπίζουμε μέσα στο Σεπτέμβριο, ότι δεν θα έχουμε κάτι έκτακτο και δεν θα γίνει. Και εκτός από αυτό, ελπίζουμε το 2022, που θα είναι τα 100 χρόνια από την καταστροφή, να πάρει μέρος και στο Διευθύνων Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Είναι ένα έτσι μεγαλόπνοο σχέδιο που έχουμε και οι τρεις και ελπίζουμε ότι θα το καταφέρουμε. Θα το παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τις επόμενες μέρες. Είναι μια σπουδαία δουλειά. Έχει όλη την ιστορία μας σε μία ώρα περίπου. Πόσο καιρό είσαι πρόεδρος? Είμαι τα τελευταία 4 χρόνια. 4 χρόνια. Τι έχεις διαπιστώσει τώρα από τη θητεία σου αυτή και ποιο είναι το όραμά σου, αν θέλεις? Δηλαδή, γιατί φαντάζομαι για κάποιο λόγο ασχολήθηκες και συμμετέχεις ενεργά στο σύλλογο. Φαντάζομαι πριν γίνεις πρόεδρος ήσουν και μέλος. Ήμουν μέλος, αλλά ήμουν απόν. Μέλος, από ήσουν απόν. Ναι, ήμουν από τα μέλη τα οποία ασχολούνται. Ναι. Τυχαία βρέθηκα σε μια εκδήλωση του συλλόγου και μπαίνοντας στο σπίτι θυμήθηκα το σπίτι του παππού μου και άρχισα να κλαίω. Ήταν το κλικ το να μπω στο σύλλογο και να βοηθήσω ενεργά. Βοήθησα το σύλλογο πράγματι ενεργά για ένα χρόνο χωρίς να έχω βλέψεις ούτε καν για προεδρία. Η υπόλοιπη ομάδα, γιατί είμαστε μια ομάδα, δεν είναι ο πρόεδρος μόνος του, ούτε δύο ούτε τρεις. Είναι μια ομάδα 7 ατόμων, το ΔΣ του συλλόγου, το οποίο παλεύει για όλα αυτά. Απλά ο πρόεδρος φαίνεται, γιατί έτσι είναι με τους πρόεδρους. Κάποιος πρέπει να φάνε. Κάποιος πρέπει να είναι μπροστά. Ναι. Λοιπόν, τότε με έπεισαν να μπω στην ομάδα και η συγκυρία το έφερε, εξελέγην πρόεδρος. Σκοπός μου από και πέρα ήταν να μπορέσω, επειδή ήμουν νεότερος από τους υπόλοιπους, να μπορέσω να τρέξω και να έχει μια αναγνωρισιμότητα ο σύλλογος και εκτός Ραφίνας. Το πετύχαμε πολύ καλά. Να μπορέσουμε να εντάξουμε νέα παιδιά, γιατί εκεί είναι τώρα ο σκοπός μας. Γιατί εμείς μεγαλώνουμε και φεύγουμε, οπότε αφήνουμε κενό. Ήδη έχουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, υπάρχουν τουλάχιστον 17 παιδιά τα οποία είναι στην ομάδα μας, έρχονται νεότερα, μαθαίνουν την ιστορία μας, έχουν πάθος. Εγώ τα προτρέπω να μπουν και στα διοικητικά του συλλόγου. Οι παλιοί πρέπει να αποχωρούμε σιγά σιγά και να λαμβάνουν νέοι, πιο φρέσκες ιδέες, μεγαλύτερο πάθος. Ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και τέτοια μέλη, ας πούμε, ενεργά. Αυτό είναι. Θέλουμε δηλαδή ο σύλλογος να παραμένει όπως είναι και να προχωράει περισσότερο με τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το όραμά μας. Φαντάζομαι η σχέση σας τώρα με τους Τριγλιανούς, τους ας το πούμε βόρειους. Νεοτριγλιανούς. Νεοτριγλιανούς, που είναι πιο βόρειο. Ναι. Θα είναι άριστος, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς. Δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς, γιατί είμαστε οι περισσότερες οικογένειες, έχουμε συγγενείς εκεί. Εγώ δηλαδή πηγαίνω με τη γιαγιά μου από τα καλοκαίρια και κάνουμε διακοπές στη Νέα Τρίγλια. Το συνεχίζουμε αυτό, έχει επεκταθεί η παρέα εκτός από συγγενείς και τα λοιπά. Όλοι οι Ραφινιώτες έχουμε συγγενείς στην Τρίγλια. Πράγματι υπάρχει ένα δέσιμο μεγάλο. Συνεργαζόμαστε. Κάνουμε κοινές δράσεις σε εκδρομές ή σε άλλες πολιτικές εκδηλώσεις. Δυστυχώς, επειδή όπως ξέρετε γιορτάζουν την Παντοβασίλισσα και εκείνη, τα Χρυσοστόμια και εκείνη, δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια κοινή εκδήλωση. Το μόνο που έχουμε πετύχει είναι με προτροπή δική μας, γιατί εμείς το ξεκινήσαμε πρώτοι, το λέω γιατί ήταν τιμή μας αυτό. Επί Δημάρχου Βασίλη Πιστικίδη αποφασίσαμε να τιμούμε τον ευεργέτη μας, τον σωτήρα μας, τον Φίλιππο Καβουνίδη, σε ξεχωριστή εκδήλωση. Επειδή μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε την ημέρα θανάτου του, που μετά μάθαμε ότι ήταν 27 με 28 Οκτωβρίου του 1940, ευτυχώς πρόλαβε ελεύθερη την Ελλάδα. Είπαμε να γιορτάζουμε λοιπόν τη μνήμη του 14 Νοεμβρίου, που είναι του Αγίου Φιλίππου. Αυτό λοιπόν το πήραν και οι φίλοι
νέο Τριγλιανή και είναι το μόνο το οποίο είπαμε εμείς το ένα Σάββατο, εσείς το άλλο, για να μπορούμε να ανταποδίδουμε αυτή την τιμή, δηλαδή αφού τιμούμε τον άνθρωπο που μας έσωσε, να μπορούμε να είναι και τα δύο χωριά στις δύο αυτές εκδηλώσεις. Πάντως έχει έρθει εδώ αντιπροσωπεία της. Ναι, βεβαίως. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ναι. Είχε έρθει και μάλιστα είχαν κάνει και ένα θεατρικό στο γυμνάσιο πάνω. Ναι. Και ανταλλάσσουμε έτσι, εκτός από αυτό, συμβάλλουμε στην ανταλλαγή φιλίας των δύο χωριών και με τον αργοναύτη Τριγλίας Δραφίνας, στην ομάδα μπάσκετ, και με την ομάδα της Καλλιτεχνούπολης. Πήραμε τα παιδιά πέρυσι και τα ανεβάσαμε πάνω να γίνουν αγώνες φιλίας, ώστε και τα νέα παιδιά να αρχίσουν να αποκτούν, γιατί κάποια δεν έχουν σχέση, οπότε να μπορούν να έχουν σχέση. Πάλι ο κορονοϊός μας έχει κολλήσει και δεν μπορούμε να κάνουμε τους αγώνες αυτούς που είχαμε οριοθετήσει για τα Χρυσοστόμια. Ελπίζουμε να έχει λήξει αυτή η κακιά αρρώστια και να μπορέσουμε να το κάνουμε στα Καβουνίδια τον Νοέμβριο. Το ευχόμαστε. Θα είσαστε παρόντες.